Καλησπέρα σας και μια καλή χρονιά να έχετε. Η κυβέρνηση κρίνει ότι επιβάλλεται να αρχίσει εκστρατεία ενημέρωσης για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Η πρόθεση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό μέτωπο. Εκπρόσωποι κομμάτων ζητούν να συζητηθεί το θέμα στο Εθνικό Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή, άλλοι ισχυροί οικονομικοί οργανισμοί αρχίζουν τη δική τους εκστρατεία ενημέρωσης ως προς τους κινδύνους που κρίνουν ότι εγκυμονεί μια λύση όπως αυτή που επιδιώκει η κυβέρνηση. Ας δούμε λοιπόν γιατί προκαλεί τόσες αντιδράσεις η πρόθεση της κυβέρνησης να ενημερώσει, και καλεσμένοι μας απόψε είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου, ο Νίκος Στορναρίτης, ο Μαρίνος Σιζόπουλος και ο Γιώργος Περδίκης. Κύριε, καλώς μας ήλθετε, να έρχεται όλη μια καλή και δημιουργική χρονιά. Κύριε Περδίκη, αρχίζω με εσάς. Είναι προφανές ότι οι πολίτες αγνοούν και θέλουν να ενημερωθούν ως προς την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Γιατί υπήρξε τόση αντίδραση από πλευράς σας, ποιους κινδύνους δηλαδή, κατά την άποψή σας, εγκυμονεί μια τέτοια ενημέρωση? Καταρχήν, να επιτρέψετε να σας ευχηθώ καλή χρονιά και εσάς και στους πολυπληθείς τηλεθεατές σας. Και δεύτερον, να επιτρέψετε να πω ότι εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στο να υπάρξει ενημέρωση. Αλλά αυτή η ενημέρωση να χαρακτηρίζεται από μία πλουραλισμό. Σωστά κάποιοι μίλησαν ότι αν πρόκειται περί φροντιστηρίων, αν πρόκειται για μία κατευθυνόμενη και μονοπλευρή προπαγάνδα, αυτό νομίζω ότι δεν τιμά ούτε τον Κύπριο πολίτη, ούτε την κυβέρνηση, ούτε τις πολιτικές δυνάμεις. Και εγώ είπα χαρακτηριστικά στις δικές μου τις δηλώσεις και είναι κατεγραμμένες, ότι ναι, να γίνει αυτή η ενημέρωση, και να συζητήσουμε και για τις 50.000 επίοικους που έχουμε δώσει ως δώρο στους συζητητές μας πριν καν ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Γιατί δεν μπήκε το θέμα των επίοικων να συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις. Ποια είναι η θέση μας για το θέμα των εγγυήσεων, αυτή που προτείνουμε στις διαπραγματεύσεις. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία με την εκπεριτροπής προεδρία και τη σταθμισμένη ψήφο, και γιατί φύγαμε από την αρχική μας θέση. Μιλώ πάντα για το διαπραγματευτή μας, έτσι. Που ήταν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική πρόταση από αυτήν που τώρα έχει καταθέσει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που βασανίζουν τους πολίτες. Μιλήσατε για προπαγάνδα, έτσι. Δεν πιστεύετε ή δεν πιστώνετε, αν θέλετε, αρκετά τους πολίτες ότι αν επιχειρήσει μια τέτοιου είδους ενημέρωση η κυβέρνηση που να αγγίζει τα όρια της προπαγάνδας, τότε οι ίδιοι οι πολίτες θα απορρίψουν αυτό το σύστημα? Δεν είναι αυτό που θέλουν όμως οι πολίτες. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να, να αρχίζουμε τον να αντιλαμβάνουμε τους πολίτες με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορεί και να έχουμε όλοι παράπονο να μην είναι σήμερα ο Κύπρος πολίτης τόσο ενεργός ώστε να γεμίζει τις αίθουσες και να βγαίνει στις διαδηλώσεις. Αλλά υπάρχουν Κύπροι πολίτες που είναι από τη θέση τους και από τις γνώσεις τους καλύτεροι και από αυτούς που είναι σήμερα σε αυτό το τραπέζι. Ή και από αυτούς που διαπραγματεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας σε αυτή την κυπριακή κοινωνία που έχουν γνώσεις παραπάνω και από αυτούς που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Αυτούς τους ανθρώπους και τους υπόλοιπους Κύπριους δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε ως μαθητές. Να τους δώσουμε τον λόγο. Να κάνουμε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Να κάνουμε εκπομπές σαν αυτή. Να έχουμε διάλογο με τους πολίτες. Ευχαριστώ, κύριε Περδίκη. Και όχι μια κατευθυνόμενη μονόπλευρη προσέγγιση. Είπατε πριν στην εισαγωγή σας για αντικειμενικότητα. Εγώ λέω ότι στο Κυπριακό πέρα από την αντικειμενικότητα υπάρχει και υποκειμενικότητα. Υπάρχει και ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο καθένας κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Να ανοίξουμε ένα διάλογο. Ευχαριστώ. Σε αυτό συμφωνώ. Κύριε Σιζόπουλε, και η δική σας η παράταξη αντέδρασε. Εκφράσατε απορία και έκπληξη για αυτή την κίνηση της κυβέρνησης. Δεν επιβάλλεται η κυβέρνηση να ενημερώνει τους πολίτες. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι έχει ήδη καθυστερήσει πολύ να το πράξει. Δεν μπορεί σήμερα να μιλούμε για λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και οι πολίτες δεν αγνοούν. Όπως είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή, κυρία Χαρλαμπίδου, κανένας δεν διαφωνεί ούτε με το θέμα των συνομιλιών, ούτε με το θέμα της εξέβρεσης λύσης στο Κυπριακό στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ούτε και στο θέμα της σωστής και της πολυεπίπεδης ενημέρωσης του λαού πάνω στα θέματα του Κυπριακού. Εκεί που υπήρξε η αντίδραση και η διαφωνία ήταν ο ευνηδιασμός με τον οποίο η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σχετική πρόταση, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει μια διαβούλευση μεταξύ των κομμάτων, χωρίς να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων,
Και είναι πάρα πολύ καλά γνωστό και να μην σκρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα βασικά ζητήματα που έχουν σχέση με την επίλυση του Κυπριακού, καθώς επίσης και με το θέμα της διζωνικής διγενωτικής ομοσπονδίας. Κύριε Σιζόπουλε, παίρνω αυτά που είπατε. Γιατί ο κόσμος πλέον γνωρίζει ότι άλλες ερμηνείες δίνει ο ένας, άλλες ερμηνείες δίνει ο άλλος, έγινε θέμα και για την πολιτική της ταμπέλας. Αν λοιπόν η κυβέρνηση περίμενε να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά προκειμένου να αρχίσει την ενημέρωση. Να μου επιτρέψετε να πω, ως πολίτης πια, ότι αυτή η ενημέρωση πιθανόν να μην άρχισε ποτέ. Άρα σε ποια βάση η κυβέρνηση θα έκανε την ενημέρωση? Πάνω στη βάση των δικών της αντιλήψεων ή πάνω στην άποψη των κοινών συνισταμένων που καθορίστηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο? Ερώτημα. Ίσως πάνω στο τι επιδιώκεται στο την εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, είχαμε μια διαφωνία αναφορικά αν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε δεχτεί διζωνική ή όχι. Mm-hmm. Και είχα ξεκαθαρίσει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ποτέ δεν είχε δεχτεί διζωνική. Ότι η διζωνική για πρώτη φορά εισήλθε στο επίπεδο των συζητήσεων μετά το 1989. Ήδη το προσχέδιο. 1989. Ο Βάλτχαϊμ, κύριε. Μιλώ για επίσημα. Επίσημα. Οι Κυπριανού δεκτάζ διαφωνούσαν ως προς τον όρο την περιφερειακή. Εγώ διαφωνώ. Και ο Βάλτχαϊμ τους έδωσε την διζωνικότητα στο εδαφικό. Η διζωνικότητα σαν έννοια για πρώτη φορά εισήλθε το 1989. Και με ψήφισμα, αν δεν κάνω λάθος, το 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Φόρμουλα Βάλτχαϊμ 1980 έγινε αποδεκτή, κύριε Σιζόπουλε. Από εκεί και πέρα. Και αναφερόταν τη ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα. Σήμερα ξεκαθαρίζουν ορισμένα ζητήματα. Και χαίρομαι γιατί και στο συγκεκριμένο προσχέδιο του εγγράφου αναφέρεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν είχε αποδεχτεί τη ζωνική. Αλλά και τα τελευταία έγγραφα του Foreign Office και οι δηλώσεις της κυρίας Θάτσερ ξεκαθαρίζουν ένα γεγονός το οποίο μέχρι στιγμής προσπαθούσαμε να θολώσουμε το τοπίο αναφερόμενοι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος την είχε αποδεχτεί. Ως εκ τούτου λοιπόν, για τόσο σοβαρά ζητήματα, κατά την άποψή μας θα έπρεπε να υπάρχει διαβούλευση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Ναι, και σε επίπεδο του Εθνικού Συμβουλίου. Να καθορίσουμε τις βασικές παραμέτρους αυτής της ενημέρωσης, τα βασικά σημεία της λύσης που εμείς θέλουμε, όπως προέκυψε και με το κοινό ανακοινοθέν του Εθνικού Συμβουλίου τον περασμένο Σεπτέμβρη, που και εδώ φαίνεται ότι καταλήξαμε στο Εθνικό Συμβούλιο, αλλά στη συνέχεια φαίνεται να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Ούτως ώστε αυτή η ενημέρωση να είναι και παραγωγική, να είναι και αντικειμενική, να είναι και σωστή. Ευχαριστώ κύριε Ζόπουλε. Κύριε Δωρναρίτη, έρχομαι σε εσάς. Αισθάνεστε κι εσείς ότι επιχειρείτε να γίνει ενημέρωση με διρεκτίβα? Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από το κόμμα σας. Άτομο. Αισθάνομαι, κύριε Χαραλαμπίδου, ότι πράγματι αρχίσαμε να ενημερώσουμε τον λαό για το τι σημαίνει στο τέλος της ημέρας ομοσπονδία, τι σημαίνει διζωνική ομοσπονδία, τι σημαίνει ενιαίο κράτος. Και αυτό το ερώτημα πρέπει να σας πω, υποβάλλεται τουλάχιστον σε μένα και είμαι σίγουρος και στους φίλους εδώ πέρα, πολλές φορές καθημερινά, είτε βρίσκομαι σε κάποιο σωματείο ή όπου λάχει. Γι' αυτό λέω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να ενημερώσει τους πολίτες στο τέλος της ημέρας ποια είναι η επιδιωκόμενη λύση. Μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Σιζόπουλος ότι στις συμφωνίες του 1977 και στα έγγραφά τους δεν αναγραφόταν ο όρος διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Όμως πρέπει να συμφωνήσει μαζί μου ο κύριος Σιζόπουλος ότι στην τρίτη συμφωνία που υπέγραψε Κύπριος ηγέτης, ο Μακαρίτης ο Τάσος Παπαδόπουλος, στην πρώτη της παράγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά δέσμευση για την επανένωση της Κύπρου η οποία να βασίζεται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αναφέρεσαι στη συμφωνία του 8 Ιουλίου. Βεβαίως, στην 8 Ιουλίου που στο τέλος της ημέρας υπενθυμίζω ότι το κόμμα του κ. Σιζόπουλου την είχε κάνει παγκέρα και δικαίωμά τους. Δεν λέω ότι είχαν άδικο. Θα το αποδείξει η ιστορία αυτό. Όμως λέω ότι δεν έχει σχέση ποιος γέννησε και από πού γεννήθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Η σχέση έχει δυστυχώς ότι το έχουμε μπροστά μας. Και λέω δυστυχώς, γιατί κάποιοι είπαν κάποτε ότι ήταν η οδυνηρά η παναχώρηση της πλευράς μας που οδήγησε τον Μακάριο, λένε κάποιοι, άλλοι λένε κάποιους άλλους. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα, ούτε να επικεντρωθούμε στην παρελθοντολογία. Απλώς θέλω να πω ότι έχουμε υποχρέωση σήμερα, κυρία Χαραλαμπίδου, να ενημερώσουμε για το περιεχόμενο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Την επιδιωκόμενη δηλαδή λύση, την λύση που επεδίωξαν όλοι οι Κύπροι ηγέτες μέχρι σήμερα.
Αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Και συνεχίζω λέγοντας ότι το περιεχόμενο μπορεί κάποιος να το βρει μέσα στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία μιλούν για μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα, μια ηθαγένεια, αποτελεσματική συμμετοχή των δύο κοινοτήτων στο σύστημα διακυβέρνησης, όχι αριθμητική συμμετοχή. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο, διότι ξέρετε, στους πολίτες, στους συμπολίτες μας, πρέπει να μιλήσουμε με απλά κατανοητά λόγια. Δεν θα αλλάξει η ζωή μας αν υπογραφεί αύριο το πρωί λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Θα μεγαλώσει ναι το ελληνοκυπριακό κράτος, όπως είχαμε μέχρι σήμερα. Όλες οι προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι θα μεγαλώσει κατά πολύ το κυπριακό κράτος. Ίσως πάρουμε πίσω την Αμόχωστο, την Μόρφου, πολλά χωριά, πολλές κοινότητες. Όμως δεν θα επηρεαστεί η καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί ακούμε πράγματα και θαύματα. Ωραία. Μεταξύ των οποίων ότι θα χρεοκοπήσει η πατρίδα μας και άλλος πώς. Δηλαδή πού τα βρίσκουν και πώς τα μαγειρεύουν ορισμένοι. Και λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή όλοι καταθέτουν τις προτάσεις τους, καταθέτουν τα βιβλία τους, τις εισηγήσεις τους και προσπαθούν με τον δικό τους νου, μεγάλο ή μικρό, να ενημερώσουν τον κυπριακό λαό. Δεν έχει υποχρέωση η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να πράξει τούτο. Εγώ λέω το εξής, φέρει ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου και η κυβέρνηση Γλαύκου Κλειρίδη και η κυβέρνηση Βασιλείου που δεν προχώρησαν στην ενημέρωση του κυπριακού λαού για την επιδιωκόμενη λύση. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Δορναρίτη. Κύριε Στεφάνου, έρχομαι σε εσάς. Έχουν εγερθεί διάφορα θέματα. Θα μου επιτρέψετε να τα. Μην μου τα καλύψετε όλα τώρα. Θα τα δούμε και στην πορεία της συζήτησης. Λοιπόν, προφανώς οι πολιτικές δυνάμεις, άσχετα με το τι λένε τα ψηφίσματα των ΗΕ, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Στεφάνου, ερμηνεύουν η κάθε μια με το δικό της τρόπο τον όρο διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Εξού και δεν έχετε καταλήξει στο Συμβούλιο και ακούστηκαν οι θεωρίες περί ταμπέλας και ορίστηκε νομίζω και μια ομάδα στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για να καθοριστεί το τι περιλαμβάνει ο όρος διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στο Εθνικό Συμβούλιο. Εσείς ως προς ποια εκδοχή θα ενημερώσετε? Και ο όρος προπαγάνδα που χρησιμοποίησε ο κύριος Περδίκης είναι κάτι το οποίο ακούγεται περί φροντιστηρίου, περί προπαγάνδας. Τι επιδιώκει λοιπόν η κυβέρνηση με αυτή την ενημέρωση? Το τι επιδιώκει να ενημερώσει για να ανοίξει διάλογο με την κοινωνία. Έστω και αν. Σχολάσαμε. Αν το πει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Συμφωνούμε. Έστω και αν κάποιοι. Ναι, αλλά δεν ρωτήσατε προηγουμένως, κύριε Περδίκη, και εσείς, όπως και πολλοί άλλοι, όταν γίνει έστω και μια ανοίξη για ένα βήμα που έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αρχίζετε και πυροβολάτε χωρίς να ακούσετε. Και μιλάτε, όπως μιλήσατε και για τώρα, για φροντιστήρια, για μονόπλευρη προπαγάνδα, ότι εσείς γνωρίζετε τι θέλουν οι πολίτες, άλλοι δεν γνωρίζουν τι θέλουν οι πολίτες. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ότι. Είπετε ότι δεν είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες. Εγώ λέω είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες. Ενημέρωση θέλουν οι πολίτες και διάλογο, όχι προπαγάνδα. Εσείς μιλήσατε για προπαγάνδα. Συμφωνείτε σε αυτό. Εσείς μιλήσατε. Μα αυτή είναι η θέση μας. Αλλά δυστυχώς δεν ακούγεται η θέση μας. Όπως δεν ακούγεται τη θέση μας και εσείς και πολλοί άλλοι, όταν συζητούμε και προσπαθούμε να κάνουμε διάλογο για τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, το παρόν και το μέλλον του τόπου. Και βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι επιτέλους θα πρέπει ο ένας να ακούει τον άλλο και να μιλούμε επί της ουσίας και επί των πραγματικών θεμάτων, προβλημάτων, θέσεων ή αντιθέσεων. Συμφωνούμε. Όχι επί φανταστικών και επίπλαστων. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε, να ανοίξουμε διάλογο με την κοινωνία, να μιλήσουμε με την κοινωνία για μια λύση που μιλούμε από το 1977 και η οποία είναι σήμερα η ασπίδα μας. Με την έννοια ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι μια θέση την οποία, η οποία έχει υιοθετηθεί σε σειρά ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα οποία εμείς ποτέ δεν αμφισβητήσαμε. Συνεχώς κάνουμε αναφορές στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου του 77-79 όταν μιλούμε για τις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού. Τι λέμε όλοι μας? Συμφωνίες υψηλού επίπεδου 77-79. Δεν δικαιούται ο πολίτης επιτέλους να ξέρει τι λένε οι συμφωνίες του 77-79. Των 4 σημείων του 77 και των 10 σημείων του 79. Δικαιούται ή δεν δικαιούται ο πολίτης να ξέρει τι λένε τα βασικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μιλούν για διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία? Και θα ήθελα να θυμίσω
Διότι έκανε αναφορά ο κύριος Τορναρίτης στη συμφωνία της 8ης του Ιούλη του 2006, που αν είχε έναν ουσιαστικό μέρος, γιατί τα άλλα ήταν διαδικαστικά, ήταν η επιμονή μας στη λύση της ζωνικής της κοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί επέμενε τόσο πολύ ο Μακαρίτης ο Τάσος Παπαδόπουλος, γιατί θυμάστε ότι είχε πει ότι το διεκδίκησαν, το πάλεψε για να το δεχτεί ο κύριος Ταλάτ και ήταν θετικό και επιτυχία ότι αποδέχθηκε τελικά ο κύριος Ταλάτ να το υιοθετήσει. Γιατί? Διότι νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με το περιεχόμενο που φέρει μαζί της ως βασικές αρχές αποτελούν το ανάχωμα στη διχοτόμηση. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα ενημερώσουμε και θα συζητήσουμε με τους πολίτες για το τι περιέχει η λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στις βασικές της αρχές. Όπως επίσης θα μιλήσουμε με τον κόσμο για το τι σημαίνει πολιτική ισότητα έτσι όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την πολιτική ισότητα? Αυτά και μερικά άλλα στοιχεία, όπως είναι μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνής προσωπικότητα, που επίσης συνεχώς τα αναφέρουμε και που είναι χαρακτηριστικά του ενός κράτους και μοναδικού, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι είναι και γιατί επιμένουμε σε αυτά. Ποιους οχυρώνουν? Πρώτα οχυρώνουν την ελληνοκυπριακή πλευρά, διότι είναι πάνω σε αυτά που πατούμε γερά και προσπαθούμε να δώσουμε ένα τέτοιο περιεχόμενο στην λύση που να είναι και λειτουργική και βιώσιμη και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες του λαού. Και ταυτόχρονα να ξέρει και ο ίδιος ο πολίτης, όταν αναφερόμαστε στην μια κυριαρχία για παράδειγμα, ότι είναι πολύ σημαντική και αυτούς και αυτούς τους λόγους. Ή ότι η πολιτική ισότητα δεν είναι αριθμητική ισότητα, όπως λέει η τουρκική πλευρά πολλές φορές. Ή όταν λέμε ομοσπονδία, ότι έχει αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλες τις ομοσπονδίες για να είναι, ομοσπονδίες και όχι ενιαίο κράτος ή συνομοσπονδία που επιδιέκουν συγκεκριμένοι κύκλοι στην Τουρκία. Για να ξέρει και ο Κύπριος πολίτης τι έχει ως μέλος ό,τι αφορά στη λύση. Γιατί αντιδρούν τα κόμματα, κύριε εκπρόσωπε? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε δηλαδή, τα κόμματα. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Είναι θέμα ελεγχόμενης πληροφόρησης. Δεν ξέρω. Αλλά να σας πω κάτι, πώς ένιωσα όταν άκουσα τις αντιδράσεις. Θεωρούσα ότι το ζήτημα της ενημέρωσης και του διαλόγου με τους πολίτες, της υποχρέωσης της πολιτείας να ενημερώνει τους πολίτες και του δικαιώματος που έχουν οι πολίτες να ξέρουν, ότι λύθηκε με το διαφωτισμό. Ότι θέλουμε να πάμε μερικούς αιώνες πίσω, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει ποτέ μου. Όπως δεν έχω καταλάβει ποτέ μου αυτό που γίνεται πολλές φορές. Συζητούμε χωρίς να ξέρουμε ποιες πραγματικά είναι οι θέσεις οι οποίες εκφράζονται. Ωραία. Κύριε Περδίκη, έρχομαι σε εσάς. Θα απαντήσετε. Θα δώσω μια απάντηση. Ναι, θα απαντήσετε βεβαίως. Διότι ωραία, απαντήστε. Ένας διάλογος σε κανόνες αξιοπρέπειας και σεβασμού, θα πρέπει οι συνομιλητές να μην βάζουν στο στόμα του συνομιλητή τους λόγια που δεν είπε. Παρακαλώ. Εγώ δεν είπα ότι η κυβέρνηση θέλει να κάνει προπαγάνδα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ούτε είπα εγώ ότι θα θέλει να κάνει φροντιστήριο. Η αντανάκλαση φυσικά αυτών των λόγων έφτασε στο να υποθεί και πριν λίγα λεπτά υπόθηκε ότι εγώ κατηγόρησα την κυβέρνηση για προσπάθεια φροντιστήριου ή προπαγάνδα. Είπα ότι εάν η κυβέρνηση θέλει να κάνει διαφώτιση και συζήτηση, καλοδεχούμενη. Αλλά σε αυτή τη διαφώτιση και στην συζήτηση πρέπει να προχωρήσει και να παρουσιάσει τι έχει προτείνει. Είναι κακό να θέλει να κάνει προπαγάνδα. Είναι κακό να θέλει να κάνει φροντιστήριο. Και λέμε και ακούμε σήμερα ότι δεν είναι αυτό που θέλει να κάνει και το χαιρετίζουμε. Και δεν είναι μόνο σήμερα που το έχουμε, κύριε Περδίκη. Και το χαιρετίζουμε. Πέρα από αυτό όμως, είπα και συγκεκριμένα. Δεν αρκεί να αναφερόμαστε σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και των ΕΕ. Οι προτάσεις σχεδίων. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Ένα μόνο παράδειγμα, επιτρέψτε μου κύριε Χαραλαμπίδο, να αναφερθώ. Πολιτική ισότητα. Που δεν είναι αριθμητική ισότητα. Έτσι λένε. Που δεν είναι αριθμητική. Ακριβώς. Έλα από οι προτάσεις μας όμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε πολλά σημεία χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της αριθμητικής ισότητας. Πεςτε μου μια. Κατεγραμμένα. Πεςτε μου μια. Στο περίφημο θέμα της επίλυσης των αδιεξόδων σε επίπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου. Ποια είναι αυτό, ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός? Δύο Ελληνοκύπροι, δύο Τουρκοκύπροι. Έχετε λάθος. Πώς έχω λάθος? Διότι δεν είναι αυτό το σύστημα. Εγώ το έχω μπροστά. Διαβάστε το καλά. Διαβάστε το πολύ καλά. Διαβάστε το, πολύ καλά, διαβάστε το πολύ καλά για να και καταλάβετε αυτόν τον οποίο σας εξηγήσει. Υπάρχουν στοιχεία. Πώς είναι το σύστημα, αλλά εν συντομία σας παρακαλώ. Ακριβώς, να σας πω. Καταρχήν είναι μια πρόταση την οποία δεν την έχουμε συμφωνήσει και που σας έχει πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο και το έχει πει και δημόσια ότι γι' αυτό το θέμα περιμένουμε και τις απόψεις των κομμάτων.
για να μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα. Ακόμα δεν έχουμε απόψεις των κομμάτων. Αφού κάτω, λοιπόν, πώς έχει το όλο θέμα με βάση την πρόταση. Έχω την εντύπωση ότι αν προχωρήσουμε να συζητήσουμε. Ναι, όχι, όχι. Διότι όχι. Συγκεκριμένο και εμείς διαφωνούμε για το σύστημα. Και έχει πει, αλλά έχω την εντύπωση. Έχει ότι... λεχθεί όμως ότι είμαστε ανοιχτοί σε απόψεις από τα κόμματα και θα πρέπει από ότι κάποια κόμματα κιόλας στο Εθνικό Συμβούλιο είπαν ότι ξέρετε, επειδή διαφωνούμε με την εκπεριτροπής Προεδρία, δεν θα καταθέσουμε προτάσεις αναφορικά με το κύριε σύστημα ξεπεράσματος αδιεξόδου. Για να είμαστε ακριβείς. Δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν και άλλα. Κύριε Περδίκη, για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εκφράστηκε η θέση ότι δεν αποτελεί, και δεν λέω ότι την εκφράσατε εσείς, αλλά ακούστηκε από άλλους, από άλλα κομματικά στελέχη, όχι του κόμματός σας. Λοιπόν, ότι δεν αποτελεί κυβερνητική υποχρέωση η ενημέρωση από τη στιγμή που δεν λήφθηκε τέτοια απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη θέση, ότι δεν είναι κυβερνητική υποχρέωση η ενημέρωση των πολιτών από τη στιγμή που δεν υπήρχε απόφαση Εθνικού Συμβουλίου. Κυρία Χαραμπίδου, νομίζω ότι θα μπορούσε και νομίζω ότι αυτό γίνεται στην πράξη. Γιατί το ερώτημά σας, αν μου επιτρέψετε να πω, είναι και λίγο ξεπερασμένο από τα γεγονότα. Δηλαδή, ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, στους αρχηγούς των κομμάτων που έχει συναντηθεί μαζί τους, όχι μαζί μας, εμείς αύριο θα το δούμε, τους έχει επιδώσει ένα σχέδιο προτάσεων. Και νομίζω ότι έχει ζητήσει, ο Στέφανος εδώ θα μας απαντήσει καλύτερα, έχει ζητήσει τις απόψεις τους πάνω σε αυτό το κείμενο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ενημέρωση, αυτή την συζήτηση. Άρα ήδη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προχωρήσει να ζητήσει τη γνώμη των πολιτικών κομμάτων, όχι σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου, επιλογή του, λάθος κατά την άποψη δική μου. Θα ήταν, ναι, καλό. Θα ήταν καλό να συζητιόταν αυτές οι θέσεις και προτάσεις σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου. Ωραία, στιγμή... Και να πω και κάτι άλλο σε αυτό. Και να κάνω ένα παράπονο, αν θέλετε. Γιατί η πρώτη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ότι με αυτές οι θέσεις που θα πάμε για ενημέρωση σας δόθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο και σας ζητήθηκε να κάνετε και παρατηρήσεις και δεν κάνατε μέχρι σήμερα παρατηρήσεις. Έχω τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου. Ωραία. Όταν δόθηκαν δεν ζητήθηκε από κανένα να κάνει παρατηρήσεις. Λοιπόν. Να είμαστε ειλικρινείς όμως, έτσι. Άρα τώρα μπήκαμε σε διαδικασία διαμόρφωσης κάποιων. Μια κοινή βάση, αν μπορεί να υπάρξει αυτή η κοινή βάση, γιατί υποψιάζομαι την ερώτησή σας, για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, αλλά αυτό που είπα προηγουμένως για μένα που είναι πιο σημαντικό, σε επίπεδο πολιτών. Γιατί δεν έχουν όλη τη σοφία οι πολιτικοί αρχηγοί. Κύριε Περδίκη, ο λαός δεν είναι λαουτσίκος. Ωραία, κύριε Περδίκη, είναι άνθρωποι σοβαροί οι περισσότεροι με απόψεις και προτάσεις. Ακριβώς. Γι' αυτό ίσως να έπρεπε οι πολιτικοί να εμπιστεύονται περισσότερο τον λαό και την κρίση τους. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να πάμε στο λαό να συζητήσουμε μαζί. Θα πάρω κάτι που είπε πριν ο κύριος Τορναρίτης. Ο κύριος Τορναρίτης είχε πει ότι εδώ ο καθένας ή οργανωμένα σύνολα ή οργανισμοί ξεκινούν μια εκστρατεία ενημέρωσης. Σε βάρος της επιδιωκόμενης λύσης, εναντίον της επιδιωκόμενης λύσης, αρχίζουν αυτή την ενημέρωση που επιδιώκει ο πρόεδρος, η κυβέρνηση, έτσι, η νόμιμη κυβέρνηση του κράτους. Λοιπόν, και έχουμε πρόσφατο παράδειγμα, την ίδια την Εκκλησία, που είναι ένας μεγάλος οικονομικός οργανισμός. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε και όλη την περιουσία της Εκκλησίας, εγώ θα την αναλώσω για το εθνικό συμφέρον, αν χρειάζεται για να ενημερώσω, ενώ την ίδια στιγμή. Τα κόμματα δεν εμπιστεύονται ή δεν αναγνωρίζουν στον πρόεδρο το δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτή την ενημέρωση χωρίς, αν θέλετε, να έχει τις υπογραφές του Εθνικού Συμβουλίου. Αγαπητή Ειρήνη, ο ίδιος ο πρόεδρος. Πώς το σχολιάζετε? Ξεπερνά το ερώτημά σας. Αυτές τις μέρες δίνει το δικαίωμα στα πολιτικά κόμματα να του πούν τις απόψεις τους σχετικά με την ενημέρωση. Γιατί να απαντήσω σε ένα ερώτημα το οποίο. Θεωρείτε ότι υποχώρησε στις πιέσεις, δηλαδή. Όχι, δεν υποχώρησε. Είδατε, μην βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Ρωτώ, έτσι, αν θεωρείτε ότι υποχώρησε σε πιέσεις. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που κάνει και μακάρι να το κάνει και πιο έγκαιρα, θα είχαμε γλιτώσει από αρκετά λόγια και από αρκετή συζήτηση. Ωραία. Δεν χρειαζόταν αυτή η συζήτηση. Κύριε Σιζόπουλε, έρχομαι σε εσάς. Ο κύριος Τορναρίτης πριν, συγγνώμη που αναφέρομαι συνέχεια σε εσάς, αναφέρθηκε στην συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Τότε τα κόμματα που, και ειδικά για το κόμμα σας, είχε πει ότι το κάνατε παντιέρα. Λοιπόν, τότε τα κόμματα που κάνατε παντιέρα τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου, ξέρατε και είχατε απόλυτα ξεκαθαρισμένο τι πλαίσιο καθορίζει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία όπως αναφερόταν στη συμφωνία. Γι' αυτό δεν υπήρξαν αντιδράσεις και την είχατε αποδεχτεί εκείνη τη συμφωνία. Και τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα για να υπάρχουν οι αμφισβητήσεις. Πριν απαντήσω, θα ήθελα πρώτα να πω το εξής, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πρόθεση να είμαστε δεσμοφύλακες του Προέδρου της Δημοκρατίας στους χειρισμούς τους οποίους ο ίδιος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει. Είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχει τη δυνατότητα των χειρισμών
και των ενεργειών τις οποίες ο ίδιος επιθυμεί να πράξει. Από εκεί και πέρα όμως τίθεται ένα ζήτημα. Εάν θέλουμε να υπάρχει μια συλλογική διαχείριση στο εθνικό θέμα, τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μια προσυνεννόηση με τους πολιτικούς αρχηγούς, ούτως ώστε μερικά προβλήματα να ξεπερνιόνται, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και να μην δημιουργούνται αχρίαστες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι εάν προηγουμένως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλούσε τους πολιτικούς αρχηγούς και τους ενημέρωνε για τις προθέσεις του και τους έδινε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που αυτή η ενημέρωση θα λάμβανε, εγώ πιστεύω δεν θα δημιουργούνταν αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Στην ερώτησή μου τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα εξής, ότι η ΕΔΕΚ ποτέ δεν αποδέχθηκε τον όρο διζωνική. Ναι, μιλήστε και για τη θεωρία της ταμπέλας. Θα το πω για όλα. Ναι. Ποτέ δεν αποδεχθήκαμε το θέμα της διζωνικής. Και ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι η έννοια της διζωνικής παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις, στις ζώνες που υπήρξαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι δεν υπάρχει πουθενά στο διεθνές δίκαιο η έννοια της διζωνικής. Γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε με την 8 Ιουλίου. Θα το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξεκαθαρίσαμε όταν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις είχαν αποδεχθεί, είχαν ενσωματώσει στην φρασιολογία τους, στη συμπεριφορά τους, αλλά και στα ψηφίσματα του ΟΕΕ, τη διζωνική. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι για μας αυτό που έχει σημασία δεν είναι η ταμπέλα, δεν είναι η ονομασία. Είναι το περιεχόμενο. Και γι' αυτόν αγωνιζόμαστε για το περιεχόμενο της διζωνικής. Και ρωτώ, υπάρχει πουθενά σήμερα σε συνταγματικό δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα συγκεκριμένη πρόνοια διζωνικής που να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία? Αν υπάρχουν, να μας τα φέρουν να τα δούμε. Πουθενά δεν υπάρχουν. Τα μόνα που υπάρχουν είναι αυτά που υπήρξαν στην Αυστρία και στη Γερμανία σαν ζώνες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εμείς ακριβώς δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνεται συνειρμική παραπομπή σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, ναι, αγωνιζόμαστε για το περιεχόμενο. Και στη συμφωνία της 8ης του Ιούλη, που είπαμε ναι και την προωθούμε, δεν προωθούσαμε τη διζωνικότητα με ποιαν έννοια. Ναι, αλλά δεν το ξεκαθαρίσατε. Το ξεκαθαρίσαμε κατ' επανάληψη από την πρώτη στιγμή. Ότι αυτό διαφωνείτε με την λύση. Εμείς είπαμε ότι διαφωνούμε με το να χρησιμοποιείται διζωνική, από εκεί και πέρα αγωνιζόμαστε για το περιεχόμενο. Δηλαδή, και διαφωνείτε με τη βάση λύση του Κυπριακού προβλήματος. Δεν είναι με τη βάση λύση που διαφωνούμε. Αφού η βάση λύση είναι διζωνική, δεν γίνονται και ποια διζωνική, κυρία Χαραλαμπίδου? Ποια διζωνική? Η διζωνική που αφήνει κατάλοιπα εξουσίας, για παράδειγμα, στις περιφέρειες? Η διζωνική που έχει εκπεριτροπής προεδρία? Μα να ξεκαθαρίσουμε μερικά ζητήματα. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είμαστε δεσμευμένοι για λύση διζωνικής και κοινωνικής προστασίας. Ποια διζωνική? Πέστε μου ποια διζωνική. Με ποιον περιεχόμενο? Δώστε μου το περιεχόμενο. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της διζωνικής? Εμείς και η τουρκική πλευρά αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο τη διζωνικότητα. Τώρα δώσατε απάντηση σε αυτό που ριζάτε. Επειδή η τουρκική πλευρά παρερμηνεύει βασικές αρχές, ακόμα και για την Ομοσπονδία, είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που πρέπει να τραβάμε πάνω στο τραπέζι αυτά τα οποία και η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει την υπογραφή της και έχει συμφωνήσει και βρίσκονται στα ψηφίσματα και στο διεθνές δίκαιο. Όταν, για παράδειγμα, στο δεύτερο σημείο των συμφωνίας του 1977 που λέει το έδαφος που θα τελεί υπό την διοίκηση κάθε κοινότητας, όχι εδώ ζώνη, είναι... Όχι ζώνιμο, Στέφανε. Εντάξει, τώρα να πάμε και στις ζώνες. Τώρα θα πάμε και στις ζώνες. Το έδαφο μπορεί να είναι τρεις περιφέρειες. Περίμενε. Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο, θα πούμε και γι' αυτό. Το διάβασα πριν έρθω. Τώρα θα πάμε κύριε και σε αυτό. Κύριε εκπρόσωπε, παρακαλώ. Ότι η λύση δηλαδή θα έχει δύο περιφέρειες που είτε θα ονομάζονται κατά καιρούς, θα ονομάζαμε καντόνια, αλλού είναι πολιτείες, αλλού είναι μονάδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάποια στιγμή, το 1990 συγκεκριμένα, σε ψήφισμα, ονομάστηκε διζωνική. Με αυτήν όμως την έννοια ότι είναι δύο περιφέρειες, όχι οτιδήποτε άλλο, ούτε κατοχικές ζώνες, ούτε οτιδήποτε άλλο που είναι στην. Άρα εμάς η αυτοπροστασία μας εις τους συνειρμούς είναι να είμαστε ξεκάθαροι για το τι εννοούμε με την κάθε έννοια που βάζουμε κάτω. Και αυτόν είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Όχι να αφισβητούμε τη διζωνικότητα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να κάνω μία προέκταση σε αυτά που είπε ο κ. Στεφάνου. Και να πω ότι αφού έτσι είναι τα πράγματα, τότε γιατί προσθέσαμε τη διζωνική στη δικοινοτική και στη διπεριφερειακή? Αφού είναι δύο περιφέρειες. Τι σημασία είχε στις δύο περιφέρειες να προσθέσουμε και τη διζωνική? Αντικαταστάθηκε. Γιατί... το όχι, δεν αντικαταστάθηκε. Αντικαταστάθηκε. Εννοούμε δύο περιφέρειες. Προσθέθηκε. Εννοούμε δύο περιφέρειες. Τίποτε περισσότερο. Η τουρκική πλευρά έδινε άλλες εξηγήσεις και άλλες ερμηνείες.
Και γι' αυτό επέμενε στο να εισαχθεί και η έννοια της διζωνικότητας. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι ακόμα και αυτοί όλοι που αποδέχονται τη διζωνική, κανένας δεν την αποδέχεται με τον ίδιο όρο. Ακόμα και μεταξύ μας, σαν πολιτικές δυνάμεις. Και να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Μιλούμε για ομοσπονδία. Πέστε μου, σε ποια ομοσπονδία των κατάλοιπων εξουσίας παραμένει στις περιφέρειες. Ωραία, αυτό είναι κεφάλαιο για άλλη εκπομπή. Πέστε, να δώσω μερικά ερωτήματα. Πέστε μου, σε ποια ομοσπονδία. Σε ποια ομοσπονδία. Αυτό ζητούμε. Μισέ ομοσπονδίε. Λοιπόν, πέστε μου. Μισέ ομοσπονδίε του κόσμου. Είναι σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Σε ποια ομοσπονδία. Σε ποια ομοσπονδία. Τι αρμοδιότητε τη κεντρική κυβέρνηση τι εκχωρούν τα συνιστώντα κρατήδια. Μα ποιος είπε να την διαχωρίσει. Μα αυτό επιχειρείται να γίνει. Γιατί τι συζητούμε τώρα στις συνομιλίες. Αυτό συζητούμε. Δεν συζητούμε τις αρμοδιότητες. Μα τι συζητούμε εμείς. Μην μου βάζετε την τουρκική. Μα μισό λεπτό. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, έχουμε την ίδια ταυτότητα. Δεν την έχουμε. Άρα λοιπόν ένας λόγος επιπλέον που λέμε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να ξεκαθαρίσουν αυτές οι βασικές αρχές στα πλαίσια των συζητήσεων. Γι' αυτό επιμέναμε ότι θα έπρεπε να μην είχαν ξεκινήσει οι συνομιλίες αν δεν υπήρχε προηγηθεί μια διαβούλευση με βάση τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου για να καταλήξουμε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Σε ποια ομοσπονδία αν υπάρχει εκπεριτροπής Κύριε Προεδρία. Σιζόπουλε, ευχαριστώ. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, θα απαντήσετε, αντιλαμβάνομαι θέλετε να απαντήσετε. Και πρώτο το ερώτημά μου, ακούγεται το επιχείρημα ότι ο κυπριακός ελληνισμός απέρριψε τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία με την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό και μπορείτε να απαντήσετε και στον κύριο Σιζόπουλο. Ναι, απλώς να πω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Σιζόπουλο ότι στο διεθνές δίκαιο και στα συγγράμματά του δεν υπάρχει όρος διζωνική ομοσπονδία. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που στο πρώτο ψήφισμα το 649 του 1990 αναφέρεται δικοινοτική ομοσπονδία όσον αφορά τις συνταγματικές πτυχές και διζωνική όσον αφορά τις εδαφικές πτυχές. Ναι. Δεν αναφέρεται διζωνική, διπεριφερειακή όπως εσείς λέτε, απλώς ορίζει την ομοσπονδία σε δύο περιφέρειες. Πρέπει να πούμε και για τους ακροατές σας κύριε Χαραλαμπίδου ότι μια ομοσπονδία για να συσταθεί πρέπει να αποτελείται από δύο τουλάχιστον πολιτείες ή περισσότερο. Και πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι το 40% των κατοίκων της γης, των συγκατοίκων μας στον πλανήτη Γη, ζουν κάτω από καθεστώς ομοσπονδίας. Αυτό έτσι για να καθαρίσει στην αντίληψη του κόσμου, γιατί ξέρετε, έχουμε δαιμονοποιήσει ένα σύστημα στο οποίο ζουν από τα πιο εξελιγμένα κράτη του πλανήτη. Δεν θα αναφέρω τα κράτη για να μην δημιουργήσω σύγχυση στον Στέφανο, διότι πρώτον είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απλώς να πω ότι... Έτσι για να δημιουργήσει. Δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό. Άρα λέω ότι διαφωνώ με τον κύριο Σιζόπουλο που άρχισε εδώ πέρα στη συζήτηση μας και ρίχνει διάφορα στοιχεία των συζητήσεων που γίνονται σήμερα. Γιατί και εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε το οποιοδήποτε σχέδιο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα μελετήσουμε το σχέδιο, καταθέτουμε ήδη τις προτάσεις μας και θα αναμένουμε να δούμε ποια είναι η τελική έκβαση των συνομιλιών. Ήδη έχουμε κάνει τη δικιά μας κριτική, κυρία Χαραλαμπίδου. Λέμε ότι άργησε ο κύριος Χριστόφιας να ενημερώσει για την διζωνική, για την επιδιωκόμενη λύση πρώτο. Λέμε ότι άργησε να μπει στις εντατικές συνομιλίες. Έπρεπε να μπει εδώ και καιρό από το Σεπτέμβρη. Λέμε πολλά. Λέμε ότι έπρεπε να εμπλακεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διορίστηκε κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επωνόματι κύριος Μάουρερ. Πού βρίσκεται? Λεοπόλδος. Βρίσκεται, όχι, δεν είναι ο Χόλμπρουκ. Λεοπόλδος Μάουρερ. Ναι, Λεοπόλδος. Τον είδατε πουθενά εδώ στην Κύπρο? Ανανοήθηκε στις συνομιλίες? Εμείς θέλουμε άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, στο έδαφος. Αν τον Απρίλη, κυρία Χαραλαμπίδου, εκλεγεί ο κύριος, πώς το λένε, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Έρωγλου, εκεί στα κατεχόμενα, τι να κάνουμε την ενημέρωση? Αυτός διεκδικεί τη συνομοσπονδία και τα λοιπά. Άρα λέω ότι αργήσαμε όμως. Απαντώ και στο ερώτημα σας. Απόρριψε του σχεδίου ΑΝΑΝ. Όχι βεβαίως. Είναι μια απόδειξη ότι οι πολίτες έχουν απορρίψει την κοινωνική ομοσπονδία. Όχι βεβαίως. Και αυτό δεν το είπε κανείς.
Ούτε ο ίδιος ο ηγέτης, αν θέλετε, τότε του, όχι ο Τάσος Παπαδόπουλος, δεν το είπε αυτό. Το λένε σήμερα. Μα όποιος το λέει σήμερα, ας μας καταθέσει μια σοβαρή, ρεαλιστική, εφικτή πρόταση για το πώς ο κυπριακός ελληνισμός θα απαλλαγεί από την κατοχή, κυρία Χαραλαμπίδου, θα απαλλαγεί από το κάθοδο των εκατοντάδων χιλιάδων επίκων, πώς οι Ελληνοκύπροι θα επιστρέψουν στην Αμόχωστο, στην Κερίμια, στην Καρπασία και πώς θα διασφαλίσουμε το μέλλον των γενών που έρχονται. Διότι ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να βγαίνουμε από καθέδρας και να λέμε ό,τι θέλουμε. Όμως, πολύ δύσκολο είναι να καταθέτουμε προτάσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στο γεωπολιτικό σύστημα που ζούμε και να υπηρετούν τις υπογραφές που βάλαμε. Ευχαριστώ, κύριε Τωναρίτη. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πίσω στο στούντιο, κύριε εκπρόσωπε, θα αρχίσω με εσάς. Προφανώς, από αυτά που ο κύριος Σιζόπουλος, εγώ συμπεραίνω προσωπικά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αμφισβητείτε και η βάση λύσης του κυπριακού προβλήματος. Πόσο μάλλον η ενημέρωση επί της βάσης λύσης. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή ο κύριος Σιζόπουλος λέει ότι η ΕΔΕΚ ποτέ δεν είχε δεχτεί την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, πώς προχωράτε. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Ο διεθνής παράγοντας εδώ και τόσα χρόνια γνωρίζει ότι διεκδικούμε λύση όλες οι ηγεσίες της Ζωνικής και Κοινοτικής Ομοσπονδίας. Όταν στο εσωτερικό μέτωπο υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση, ποιες είναι οι εντυπώσεις πλέον που δημιουργούνται και πώς προχωρά το Κυπριακό? Αφού την αποδέχτηκε η τουρκική πλευρά, κυρία Χαραλαμπίδου, γιατί δεν συμφωνούμε με την τουρκική πλευρά πάνω στο περιεχόμενο? Ωραία. Αν είχε ένα περιεχόμενο ή διζωνική, γιατί δεν συμφωνούμε με την τουρκική πλευρά, αφού την αποδέχτηκαν και οι δύο? Παρακαλώ. Όχι, η ερώτηση δεν είναι έτσι που προέβαλετε. Γιατί λυπούμε που το λέω και κάνω την παρέμβαση. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι η συγκεκριμένη ονομασία δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Άρα δίνει τη δυνατότητα παρερμηνιών και παρελκυστικής τακτικής από την πλευρά της Τουρκίας. Και μας παραπέμπει στις ζώνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θέλουμε να αποφύγουμε. Ως εκ τούτου για μας, και το ξεκαθαρίζω για μένα ακόμα φορά, αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο τίτλος, δεν είναι τα πέλα. Είναι το περιεχόμενο. Και για το περιεχόμενο θα αγωνιστούμε να καθοριστεί με τρόπο που να είναι αυτό που θέλουμε. Συνεπώς, δηλαδή, η βάση δημιουργεί... λύσης του Κυπριακού είναι άνευ περιεχομένου αυτή τη στιγμή. Η ταπέλα. Εάν ήταν περιεχόμενο, δεν θα συζητούσαμε τους Τουρκοκύπριους σήμερα. Λοιπόν, κύριε Στεφάν. Θα πρέπει να πω ότι είναι σαφές ότι όταν εμείς μιλούμε για διζωνικότητα και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μαζί εννοούν αυτό που ίσως θα ήταν και πιο καλό να λεγόταν το διπεριφερειακό της Ομοσπονδίας. Κυριάρχησε όμως από κάποιο σημείο και μετά το διζωνικό. Ξεκάθαρο όμως ποιο είναι το περιεχόμενο της διζωνικότητας. Υπάρχει σε ψηφίσματα, υπάρχει, στηρίζεται και στην ίδια τη συμφωνία των τεσσάρων σημείων και είναι κακό για μας να αμφισβητούμε αυτό που έχουμε ως κεχτημένο μέσα στα ίδια τα ψηφίσματα και μέσα στις ίδιες τις συμφωνίες. Αυτό είναι το πρώτο. Και επαναλαμβάνω αυτό όταν θέτουμε αυτά τα ζητήματα μέσα από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προστατεύουμε και τη βάση λύσης, γιατί αποφεύγουμε τις παρερμηνίες που ασφαλώς κάνει η τουρκική πλευρά προσπαθώντας να εξουθήσει τα πράγματα αλλού. Όπως επίσης και να βάλει και κάποια άλλα ζητήματα μέσα στο θέμα της διζωνικότητας που το βλέπουμε πρόσφατα και το αντιμετωπίζουμε, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα ίδια τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτά περί πλειοψηφίες, περί ουσίας κλπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην διαλεκτική σχέση μεταξύ του ορισμού, της ταπέλας, του ονόματος και του περιεχομένου. Ασφαλώς και ένας ορισμός δεν δίνει την ολότητα του περιεχομένου, άλλωστε γι' αυτό συζητούμε τόσα χρόνια να βρούμε περιεχόμενο στην λύση, στη βάση όμως της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Γιατί υποχρεωνόμαστε να λέμε και τη βάση? Διότι η Ομοσπονδία σημαίνει κάποια πράγματα που υπάρχουν σε όλες τις Ομοσπονδίες. Πρώτα απ' όλα το κράτος είναι ένα. Και από εκεί και πέρα όλα ρυθμίζονται με το να υπάρχει ένα μόνο κράτος ανεξάρτητα από τις διοικητικές περιοχές και τις όποιες άλλες ρυθμίσεις υπάρχουν μέσα στην ίδια την Ομοσπονδία. Όταν μιλάμε για Ομοσπονδία,
θα δούμε ότι οι ομοσπονδίες όλες μεταξύ τους έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Και η κάθε μια μεταξύ τους έχει και πολλές διαφορές. Γιατί? Διότι η κάθε ομοσπονδία για να γίνει, γίνεται στη βάση αυτών των γενικών κοινών χαρακτηριστικών στοιχείων και από την άλλη λειτουργούν για μια σειρά από ιστορικοί παράγοντες, από πολιτιστικοί, πολιτισμικοί και άλλοι που έχουν να κάνουν με την ιδιομορφία της συγκεκριμένης χώρας, που δίνουν και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ομοσπονδίας της κάθε χώρας. Γι' αυτό βλέπουμε και το ελβετικό μοντέλο, βλέπουμε και το βελγικό μοντέλο, βλέπουμε την ομοσπονδία στις ΗΠΑ, της Αμερικής, στη Ρωσία, στη Γερμανία και αλλού. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ στην Κύπρο. Η προσπάθεια μας είναι να έχουμε μια ομοσπονδία που θα έχει δύο περιφέρειες, θα έχει δύο ομόσπονδες μονάδες, δύο ζώνες, που διοικητικά θα ανήκουν στην κάθε κοινότητα. Θα είναι όμως μέρος της Ομοσπονδίας, το κράτος θα είναι ένα που θα εκφράζεται, λέμε, μέσα από τη μια κυριαρχία, τη μια θα γίνεται μια διεθνή προσωπικότητα. Και προσπαθούμε λοιπόν μέσα από τη συζήτηση αυτή να βρούμε στη βάση και της ιστορικής εμπειρίας της διεθνούς, αλλά και στη βάση των προβλημάτων και των συστικών που έχουν δημιουργηθεί μέσα από τα χρόνια και το γεγονός ότι ξεκινήσαμε μέσα από ένα σύνταγμα του 60 και είχαμε και το δίδυμο έγκλημα του 1974. Μέσα από ένα ρεαλιστικό τρόπο να βρούμε τη λύση. Ναι. Παρακαλώ. Αν μπορώ να απαντήσω έτσι, πέραν των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που έχω την εντύπωση είναι πολύ καθαρά, αν κάποιος έτσι τα μελετήσει, έχουμε και τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 1989. Έχουμε και την κωδικοποίηση που ακολούθησε το σχέδιο του Γενικού Γραμματέα του 2004. Κωδικοποίηση. Το 2005, μιλάει την κωδικοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου του 2005. Βεβαίως. Άρα λέω ότι υπάρχει βάση. Τώρα, πρέπει μεταξύ μας να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Αν κάποιες δυνάμεις που συμμετέχουν και στο κυβερνητικό σχήμα δεν έχουν ακόμα καθαρή άποψη, καθαρή πολιτική πρόταση σε σχέση με την επιδιωκόμενη λύση, ας βγουν να το πούν. Και εγώ χαίρομαι τον κύριο Σιζόπουλο απόψε που λέει: κύριοι, εμείς διαφωνούμε, λέει, με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και εμείς βεβαίως θα μπορούσαμε, ειδικά εμείς, να πούμε ότι διαφωνούμε, διότι στο τέλος της ημέρας δεν ήταν δικοί μας ηγέτες που την αποδέχτηκαν. Άλλοι την αποδέχτηκαν. Άλλοι ηγέτες την υπέγραψαν. Καλά, τώρα όμως λέω ότι δυστυχώς εδώ που φτάσαμε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω και αυτή τη λέξη, αυτή είναι η οδυνηρή υποχώρηση του κυπριακού ελληνισμού. Αυτή, αν θέλετε, είναι η οδός στην οποία πορεύτηκαν όλοι οι Κύπροι πρόεδροι. Και αυτή είναι η λύση που γνωρίζει όλη η διεθνής κοινότητα, ότι επιδιώκουν οι Κύπροι εδώ στην Κύπρο να λύσουν μεταξύ τους. Διερωτώ με πραγματικά, ποιο μήνυμα, άραγε, θα στείλουμε στην διεθνή κοινότητα? Γνωρίζουμε, άραγε, πώς συμπεριφέρθηκαν η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Κόσοβο? Γνωρίζουμε πώς τους γύρισαν την πλάτη και στο τέλος σε ποια λύση τους οδήγησαν? Νομίζουμε, άραγε, ότι θα συνεχίσουν για πολύ οι παίχτες, αν θέλεις, ή οι ισχυροί παράγοντες είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε οι Αμερικανοί, είτε οι Ρώσοι, να ασχολούνται εδώ με την Κύπρο και με τα καμώματα μας? Άρα λέω το εξής και τελειώνω. Πρέπει να συναποφασίσουν πρώτα απ' όλα αυτοί, αυτοί που κυβερνούν τι θέλουν. Εμείς υποστηρίζουμε την διαφώτιση, αλλά ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ, ΕΔΕΚ πρέπει να συναποφασίσουν τι ζητούν. Μα είναι φοβερό να κυβερνούν τρία κόμματα, κυρία Χαραλαμπίδου, και να μην γνωρίζουν από τη στιγμή που ακούγονται όλα αυτά, θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Περδίκη. Μπορεί κάποιος, κύριε Περδίκη, να σκεφτεί ότι σε όλη αυτή την πορεία των 35 χρόνων, όπου έγινε αποδεχτή η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που εξυπακούει συγκεκριμένους συμβιβασμούς, η πολιτική ηγεσία αυτής της χώρας δεν τόλμησε να αναλάβει το πολιτικό κόστος και να πει στους πολίτες ποιους συμβιβασμούς έμελε να κάνει πάνω στη βάση λύσης την οποία συζητούσε? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω να πω για τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες μας. Και είναι σωστό αυτό που ελέγχθηκε, ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, μια ενημέρωση. Αλλά, παραλαμβάνω εγώ τους όρους προπαγάνδα, φροντιστήριο, διαφώτιση, δεν τους αποδέχω. Όπως δεν αποδέχομαι και τις όποιες μορφές σκοταδισμού. Όπως, αφήστε με ολοκληρώσεις, πώς παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ να δεχτώ. Ναι. Πέστε με ότι είμαι υπερβολικά ανοιχτόμυαλος. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την ιστορία που λέει ότι όποιος υποστηρίζει τη διζωνική ομοσπονδία είναι προδότης. Δεν το δέχομαι. Όπως δεν δέχομαι και αυτόν ο οποίος λέει ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση της διζωνικής ομοσπονδίας είναι προδοσία. Οδηγά στην διχοτόμηση. Που το ακούσαμε από τα πιο επίσημα χείλη. Σηκώνεται η τρίχα μου. Πραγματικά. Δηλαδή, ή να έχουμε πριν λίγο ότι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει θέμα να αμφισβητήσουμε
την ζωή του Πρόεδρου. Να μην αφισβητήσουμε. Θα φτάσουμε στο Κόσοβο. Θα φτάσουμε στη Μικρά Ασία. Αυτές οι απειλές. Όχι, κύριε, δεν απειλεί. Όχι, λυπάμαι. Ναι, αλλά σας παρακαλώ. Μιλάτε για προπαγάνδα και μετέρχεστε την προπαγάνδα. Αν έχουμε επιχειρήματα. Αν έχουμε επιχειρήματα, να τα καταθέσουμε. Να αφήσουμε τις απειλές, να αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς, να αφήσουμε τον σκοταδισμό, να αφήσουμε τη μυσαλλοδοξία πίσω. Και να προσεγγίσουμε τους πολίτες με έναν τρόπο. Σε ένα σεβασμό, με αξιοπρέπεια μεταξύ μας. Και χωρίς να βάζουμε ένα στο στόμα του άλλου λόγια που δεν είπε. Ναι, λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Περδική. Αν είπα να χωρίσουμε από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που είναι η συμφωνημένη βάση λύσης και με τα Ηνωμένα Έθνη και, και οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι επιδιώκουμε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, δεν περιέχει αποκίνηση των κινδύνων της υποδόμησης. Εγώ δεν υποστηρίζω αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά αν κάποιο έχει να επιχειρηματολογήσει επ' αυτού του ενδεχομένου, εγώ το συζητώ. Κάποιοι δεν το συζητούν καθόλου. Εδώ πέρα, όπως έδειξε και στο Στέφανο προηγουμένως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκδίδουν και περιοδικά και λένε όλοι να δεχτούμε μονομερείς εγγύησεις της Τουρκίας. Της Τουρκίας, μόνο της Τουρκίας. Και όσο και σηκώνεται και πάλι η τρίχα μου, είμαι έτοιμο να την κουβεντιάσω αυτή την εισήγηση. Και τις ιστορικές ανακρίβειες που περιλαμβάνει. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Να θυμίσω κάτι, κυρία Χαραλαμπίδου, το οποίο σημειώθηκε και από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΡ, αλλά και από άλλους. Δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε μετά. Τη Νέα Υόρκη, όπου τα μεγάλα κόμματα είχαν αποφασίσει ότι θα κηρύξουν μορατόριουμ για να διασώσουν τις συνομιλίες και αφέθηκε η συζήτηση σε οποιοδήποτε άλλους φορείς, καλούς ή κακούς. Μπορεί αυτό να βοήθησε τελικά στο να φτάσουμε σε ένα μεγάλο και φροντερό όχι. Αλλά το σωστό, και εμείς το λέγαμε από τότε, αν και δεν είχαμε αποδεχτεί αυτό το μορατόριουμ, ότι πρέπει να γίνεται συζήτηση, πρέπει να γίνεται διάλογος, να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Να μην αφήνετε στους παπαράτσι δημοσιογράφους ή όποιος προλάβει να βγάλει στη δημοσιότητα, όπως και έγινε και χτες. Όπως έγινε και χτες. Σε εμάς δεν δόθηκε το έγγραφο, αλλά βρέθηκε στα χέρια των δημοσιογράφων και δημοσιοποιήθηκε. Εμείς ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου δεν έχουμε το έγγραφο που έδωσε ο Πρόεδρος, το έχουν όμως οι δημοσιογράφοι. Και κάνουμε αυτή την όποια θέλετε ενημέρωση. Η σωστή ενημέρωση δεν πρέπει να γίνεται από διαρροές, πρέπει να γίνεται από διαλόγους ανοιχτούς όπως το σημερινό. Δεν είναι τυχαίο που η εκπομπή σας συγκεντρώνει τέτοιο ενδιαφέρον. Γιατί ανοίγει κεφάλαια, ανοίγει θέματα, συζητιούνται και όποιος έχει την άποψη του, την όποια άποψη να την πει. Ωραία. Αυτά τα στεγανά, η μυσαλλοδοξία, ο σκοταδισμός, αυτό μην το πεις, εκείνο μην το πεις, αυτό οδηγά στην προδοσία, αυτό οδηγά στην διχοτόμηση, αυτό οδηγά εκεί, αυτό οδηγά αλλού. Εγώ δεν θα ήθελα να τα ακούω και με ενοχλούν πραγματικά. Ευχαριστώ κύριε Περδίκη. Κύριε Σιζόπουλε, κρατώ την ερώτηση που έκανα, ότι είχε ευθύνη η πολιτική ηγεσία του τόπου 35 χρόνια να μιλήσει για τους συμβιβασμούς και όχι απλώς να χαϊδεύουμε τα αυτιά των πολιτών. Ο πρόεδρος του κόμματός σας λέει ότι πάνω σε ποια βάση θα γίνει η εκστρατεία ενημέρωσης εάν ο λαός είναι εναντίον της λύσης και θα πρέπει να παρακαθίσει σε φροντιστήρια για να πιστεί για την αναγκαιότητά της. Αναμένετε δηλαδή ότι για την οποιαδήποτε λύση δεν θα πρέπει να προετοιμαστεί ο κόσμος, δεν θα πρέπει να ξέρει τι συμβιβασμούς θα κάνει, δηλαδή πώς θα περάσει αυτή η λύση. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη του Μπούτρος Κάλι, είχε καταλογίσει ευθύνες ο πρώην Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ για το ότι δεν ενημερώνεται ο κόσμος για τους συμβιβασμούς που θα κάνει για να είναι και έτοιμος να αντιμετωπίσει τη μορφή της λύσης που ενδέχεται να τον αναμένει. Η μορφή της λύσης, κυρία Χαραλαμπίδου, εξαρτάται μόνο από τη δική μας συμπλευρά. Άρα αυτό που ο λαός θα εγκρίνει είναι τους δικούς μας τους χειρισμούς. Στην περίπτωση του σχεδίου ΑΝΑ, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο λαός το απέρριψε αυτό το περιεχόμενο. Ή πρόνοιε σε αυτό το περιεχόμενο. Σημαίνει ότι ο λαός απέρριψε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Εάν με τη λογή του κυρίου Τωρναρίτη, επειδή δεν αποδεχθήκαμε την ταπέλα από μόνη τη, αλλά θέλουμε το περιεχόμενο, τότε γιατί συζητούν για θέμα τη ζωνική, αφού λαός την απέρριψε. Άρα συμφωνείτε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο λαός. Ο λαός δεν απέρριψε, δεν απέρριψε αυτό. Ο λαός απέρριψε συγκεκριμένες πρόνοιες. Και εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η σκέψη μας είναι καθαρή και οι θέσεις μας είναι καθαρές. Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι που παλινδρομεί. Ότι έχουμε διαφωνίες με την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχουμε σοβαρές διαφωνίες. Γιατί ακριβώς φαίνεται και από το γεγονός ότι αποδέχθηκε το σχέδιο ΑΝΑ που εμείς δεν το αποδεχθήκαμε.
Μα εδώ πέρα ο κύριος Σιζόπουλος τη μια στιγμή μας λέει ότι δεν δέχεται τη βάση λύσης του Κυπριακού και είναι πρωτόγνωρο, είναι είδηση για αύριο ότι η ΕΔΕΚ απόψε με 36 χρόνια μετά την εισβολή, δεν ξέρω πόσα χρόνια μετά από ο πρόεδρος Μακάριος, τον οποίο υπεστήριζε ο Βάσος Λισαρίδης, υπέγραψε την Οδύνη Ραν εκείνη παραχώρηση, μας λένε ότι δεν δέχονται, σχεδόν δεν ξέρω τι έλεγα στον λόγο τόσο καιρό. Έφταξε ο Δημοκρατικός Συναγερμός πάλι. Σας πληροφορώ, κύριε Σιζόπουλε, ότι κανένας ηγέτης του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν υπέγραψε μέχρι σήμερα συμφωνίες. Τις συμφωνίες τις υπέγραψε 1977 Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 1979 Σπύρος Κυπριανού και την 8η Ιουλίου την περίτρανη που εσείς είχατε, είπαμε προηγουμένως πώς, ο Τάσος Παπαδόπουλος ο Μακαρίτης. Οπότε εσείς να εξηγήσετε στον Κυπριακό λαό γιατί υπογράφατε συμφωνίες και τον κοροϊδεύατε και σήμερα 6 χρόνια μετά λέτε ότι δεν τις αποδέχεστε. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πραγματικά όταν κάποιος δεν θέλει να καταλάβει μερικά πράγματα, θέλει να καταλάβει. Να δούμε και την ψηφοφορία του κόσμου. Αν αυτά που είπα εγώ είναι ότι δεν αποδεχόμαστε τη βάση λύσης του Κυπριακού, αυτό ήταν η κουβέντα που είπαμε μέχρι σήμερα, αυτόν καταλάβατε, εντάξει. Νομίζω το καταλάβαμε όλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι γεγονός. Αν θέλετε να το αποσύρετε, δικαίωμα σας πάντως. Κύριε Τωρναρίτη, αυτά να τα πουλήσετε αλλού. Δεν τα πουλάτε. Κύριε, παρακαλώ, εγώ μην καταλήγουμε με αντεκτικό. Δεν τα αγοράζετε, αλλά. Λοιπόν, τα από εκεί και πέρα, εσείς προσυπογράψατε ό,τι χειρότερο υπήρχε. Το σχέδιο Νανάν. Ωραία, κύριε Σαββαρό, πάλι τώρα. Αυτό το προσυπογράψατε. Ε, δεν άρα λοιπόν, δεν είχατε λόγο να προσυπογράψετε άλλη συμφωνία. Λοιπόν, προσυπογράψε η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Προσυπογράψε το σχέδιο Νανάν. Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού μετά το σχέδιο Νανάν ήρθε πρώτο στι προεδρικές εκλογές. Ο δικός σας υποψήφιος που ήταν των θέσεων αυτών που λέτε ήρθε τρίτο. Οπότε άστε τα παραμύθια αυτά δεν τα τρώει πλέον ο λαός. Πέστε κάτι σοβαρό, κύριε. Και ταυτόχρονα αποδεχθήκατε τις μόνιμες παρεκκλήσεις, αποδεχθήκατε τις εγγυημένες πλειοψηφίες, τις εγγυημένες περιουσίες, την εκπίση των δύο τρίτων των Κυπριακών περισσιών. Κάνετε μια αναδρομή τώρα που μου ανοίγετε κεφάλαια. Αυτά όλα τα αποδεχθήκατε. Ως εκ τούτου λοιπόν, μην καμώνεστε τώρα ότι εμείς δεν έχουμε καθαρές ιδέες και τις έχετε. Είσαστε συγχυσμένοι. Και αυτό φάνηκε και στη Βουλή τελευταία από τη συζήτηση των προϋπολογισμών από τις θέσεις του βουλευτές του κόμματος σας. Δηλαδή ο κύριος Μαυρονικόλας με τη θέση του προχθές για να παραιτηθεί ο πρόεδρος Χριστόφιας ήταν σοβαρή σε θέση ή συγχυσμένη. Ή εν πάση περιπτώσει εξηγάτε μας τις δικές σας θέσεις. Ρωτήστε τον κύριο Μαυρονικόλα να σας εξηγήσω. Έτσι απαντάτε για τον αναπληρωτή σου πρόεδρο. Κύριε Τωρναρίτη, παρακαλώ. Κύριε Σιζόπουλε, σας παρακαλώ, πρέπει να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Ωραία, βάρτε μια τελεία σε αυτές τις θέσεις. Δεν δαιμονοποιούμε κανένα σύστημα. Μέχρι να μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο. Εμείς δεν είπαμε πολλές φορές ότι δεχόμαστε. Φέρτε μας ένα σύστημα ομοσπονδίας όπως είναι το γερμανικό. Όπως είναι το στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το αποδεχόμαστε. Έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Ευχαριστώ. Α, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μόνιμες παρεκκλήσεις, μόνιμες παραβιάσεις ατομικών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε πρόνοιες οι οποίες τελικά θα μας οδηγήσουν σε περιπέτειες. Και επειδή θέτω ερώτημα και τέθηκε από διάφορες πλευρές και με αφορμή τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι αν δεν αποδεχτούμε τη διζωνική κοινοτική ομοσπονδία αν είναι συμφωνημένη τη διχοτόμηση, σαν να αποδεχόμαστε τη διχοτόμηση. Όχι, δεν είναι αυτό που υπόθηκε ο Μαρίνο. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της διζωνικής οδηγεί στη διχοτόμηση. Εντάξει, εγώ δεν θα το βάλω. Παρακαλώ, το βάζω και εγώ. Δεν είπαμε. Κύριε, παρακαλώ. Τελειώνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα. Έτσι ήταν ακριβώς επιλέξη. Κύριε Χρόσπη, θα μιλήσετε σε λίγο. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να πούμε το εξής. Εμείς θέλουμε τη λύση. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν ναι και λύσεις με επικάλυμα διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που μπορεί να είναι χειρότερες από τη διχοτόμηση. Γιατί ακριβώς αυτό είναι επιδιώκει η τουρκική πλευρά. Να έχει τον πλήρη έλεγχο στο ένα κομμάτι που θα είναι διχοτόμηση και να έχει και την επικυριαρχία στο άλλο κομμάτι. Ωραία, και φοβάστε ότι ο πρόεδρος ενδίδει σε τέτοιου είδους λύσεις ή προτάσεις, κύριε Σιζόπουλε. Δεν είπαμε ότι ο πρόεδρος ενδίδει. Εμείς έχουμε υποχρέωση όμως, εκεί που διαφωνούμε, να καταθέσουμε έντιμα τη διαφωνία μας. Και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι ο πρόεδρος, τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις, μετά από τις τοποθετήσεις μας στις δημόσιες, άλλαξε στάση και τακτική προς το καλύτερο. Και αυτό το εκτιμούμε. Ωραία, ευχαριστώ. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται και καμιά φορά ο δημόσιος διάλογος και η δημόσια παράθεση απόψεων και θέσεων. Ωραία. Κύριε Στεφάνου, έρχομαι σε εσάς. Λοιπόν, επειδή ακούστηκε η λέξη φροντιστήριο, ακούστηκε η λέξη προπαγάνδα, όχι από τον κύριο Περδίκη, τι μορφή
λογαριάζετε να δώσετε σε αυτή την ενημέρωση, γιατί άλλο τον αποφασίζω να κάνω μια ενημέρωση και άλλο πώς την παίρνω κοντά στον πολίτη αυτή την ενημέρωση, δεδομένου ότι και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν επικρατεί και το πλέον ευνοϊκότερο κλίμα για την επιδιωκόμενη λύση. Να μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω. Να σχολιάσετε και απαντήστε μου μετά. Ναι, να κάνω 2-3 σχόλια. Πρώτον, πριν πάμε στο περιεχόμενο της λύσης, θα είναι καλά να συμφωνούμε και να επιβεβαιώνουμε τη βάση λύσης. Η βάση λύσης ολονών και το τελευταίο ομόφωνο ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι ότι η λύση θα είναι της ζωτικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Τι συζητούμε τώρα, ότι όποιος αφισβητεί τη διζωνική ομοσπονδία είναι έτσι ή αλλιώς? Ο πρόεδρος δεν είπε ότι είναι προδότης. Ο πρόεδρος είπε όχι. Δεν είπα προδότης. Όχι. Διότι είπε ότι από επίσημα χείλη και κάτι αναφέρθηκε για πρόεδρο να ξεκαθαρίσω. Ο πρόεδρος είπε μία κουβέντα που για μας είναι πεποίθηση. Ότι είτε θα επιδιώξουμε λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας που είναι η δέσμευσή μας νέα από το 1977 και αυτήν ξέρουν τα Ηνωμένα Έθνη, αυτήν ξέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί ξέρουν μια σειρά από άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Αυτό είναι το κοινό έδαφος που μπορούμε να βρούμε μαζί με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας για να φτάσουμε στη λύση. Αλλιώς θα μας μείνει διχοτόμηση. Και αυτό είναι η πεποίθησή μας. Το είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν πλήρη συνειδήση. Δεν μπορεί να συζητούμε από το 1977 για τη ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και να αποφασίζουμε εν έτη 2010 να συζητούμε αν μας αρέσει η ζωνική ή όχι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο ως βάση αρχής το οποίο το διεκδικούμε για να μην κάνει παρερμηνίες οποιαδήποτε τουρκική πλευρά ή οποιοδήποτε άλλος κύκλος στο διεθνή παράγοντα ή εδώ. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Να έρθουμε στο περιεχόμενο. Ασφαλώς θα δώσουμε περιεχόμενο. Όσοι πρόεδροι διαπραγματεύτηκαν στη βάση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας και διαπραγματεύτηκαν όλοι από τον Μακάριο μέχρι σήμερα τον Χριστόφια. Είναι στη βάση αυτής της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας να βάλουμε έναν περιεχόμενο έτσι ώστε η λύση να είναι λειτουργική, να μπορεί να επιβιώσει, να μπορεί να δώσει πίσω τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται, οι βασικές ελευθερίες και να απελευθερωθεί η Κύπρος με την έννοια ότι θα τερματίζεται η κατοχή. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και αυτό που ζητούμε, μια και μιλούμε για διάλογο, στεγανά, διαφάνεια που παίρνει ο φίλος ο Περδίκης, αν έχει έναν που ζητά διάλογο είναι η κυβέρνηση, διότι πολλές φορές δεν τον έχει. Ναι, πώς θα τον κάνετε το διάλογο, ναι, χωρίς να κατηγορήσετε και προπαγάνδα έχει, και προπαγάνδα. Η κυβέρνηση πολλές φορές έχει επικρίσεις, κατηγορίες για πράγματα που λέει η τουρκική πλευρά και τα θεωρούν κάποιοι δεδομένα ότι τα δεχτήκαμε εμείς, ότι είναι δικές μας θέσεις κλπ. Εμείς θέλουμε να ακουγούμαστε μεταξύ μας και να συζητούμε. Για να μπορεί να ξέρει και ο πολίτης κιόλας. Τι ακριβώς συζητάμε. Ποιες είναι οι προοπτικές της θέσης που θέτουμε και ποια είναι επικίνδυνη η θέση της άλλης πλευράς. Για να ξέρει ο πολίτης. Όπως επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι απλό το πράγμα φέρτε μας μια νομοσπονδία τύπου Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μια νομοσπονδία του τύπου Γερμανίας να τη φέρουμε εδώ και να τη δεχτούμε. Η κάθε ομοσπονδία και ο κάθε σύστημα φτιάχνεται στη βάση και των συνθήκων που υπάρχουν. Καλά ή κακά. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες στην Κύπρο. Κακά. Έχουμε εισβολή, κατοχή. Έχουμε διχοτόμηση. Έχουμε επίκους. Έχουμε de facto γεωγραφικά και πληθυσμιακά διαιρεθεί το 1974. Δεν μπορεί να μην το λαμβάνει υπόψη αυτό το πράγμα. Όπως επίσης και τα όσα έχουμε συμφωνήσει ως τώρα, τα οποία πρέπει να σεβαστούμε, αλλιώς θα γίνουμε αναξιόπιστοι, δεν θα έχουμε νερίσματα, δεν θα μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτόν το οποίο μπορούμε να διεκδικήσουμε και το οποίο μπορεί να δώσει προοπτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο πώς θα κάνουμε την ενημέρωση και τη συζήτηση. Στον κόσμο, για να μην κατηγορηθείτε για προπαγάνδα. Ασφαλώς θα υπάρχει. Μα, ξέρετε, καμιά φορά το να ρίχνει ένας μια κουβέντα θα κάνετε προπαγάνδα. Τι σημαίνει να κάνουμε προπαγάνδα? Φροντιστήριο. Και τι θα κάνουμε φροντιστήριο? Ρωτώ, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Διότι καμιά φορά μας βάζουν να συζητούμε πράγματα για τα οποία εμείς δεν ξέρουμε. Εγώ θα σας πω τι θα κάνουμε και όποιος θέλει ας το στεγάσει. Με οποιονδήποτε ονομασία. Δεν ξέρω όταν δίνονται, για παράδειγμα. Άρα, εσύ θα δώσει το περιεχόμενο και θα ζητήσουμε τον. Θα ζητήσουμε τον διαμέλεια. Παρακαλώ. Διότι δεν ξέρω όταν δίνει βιβλία, για παράδειγμα, στην Εκκλησία, τι μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ή όταν γίνονται συζητήσει με στημένα πάνελ από εδώ και από εκεί, τι είναι, ή όταν οι εφημερίδες γράφουν του κόσμου τα πράγματα. Έδειξε ότι η κυβέρνηση, η οποία έχει και την νομιμοποίηση των πολιτών, διότι έτσι είναι στα σύγχρονα δημοκρατικά συστήματα που βγαίνει η νομιμοποίηση, μέσα από τις εκλογές. Τι να συζητούμε δηλαδή, χωρίς να παραγνωρίζουμε κανέναν και χωρίς να στερούμε κανένας το δικαίωμα να έχει την άποψη του που την έχει, να τη συζητά, να τη διεκδικεί, να προσπαθεί να πείσει. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση. Μάλιστα για θέσεις οι οποίες είναι διαχρονικές και κοινές. Θα έχουμε έναν έντυπο, το οποίο ναι,
το περιεχόμενο δώσαμε στα κόμματα και για να ακούσουμε τις απόψεις τους, δεν είναι όμως κείμενο καινούριο. Τα συγκεκριμένα ζητήματα, το έχει πει ο κύριος Αναστασιάδης όταν βγήκε από τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαν διαβαστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνεδρία την τετραήμερη του Εθνικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο. 17. Και δεν είχε κανένας να πει τίποτα για τα συγκεκριμένα. Είχαν να πούμε, ξέρετε, είχε και άλλα πράγματα στους ορισμούς κλπ. Δεν είναι σωστό αυτό που είπες από τα πρακτικά, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Έχω και εγώ τα πρακτικά, δεν θέλω να συζητούμε τα πρακτικά. Ωραία, κύριε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και στη βάση αυτού του εντύπου θα διοργανωθούν μια σειρά από συζητήσεις και δημόσιες με τη βοήθεια διαφόρων φορέων για να πάρουμε αυτές τις βασικές θέσεις στην κοινωνία και να ακούσουμε την κοινωνία. Κύριε Χαραμπίδου, απλώς, αν μου επιτρέπετε λίγο, γιατί εγώ έχασα τη σειρά μου εδώ πέρα. Συγγνώμη, να πω ακόμα κάτι να τελευταίο. Αν μου επιτρέπετε ένα πράγμα, να δικαιώσω. Εμείς θέλουμε, διότι όταν έκανε αναφορά ο πρόεδρος για την εκστρατεία ενημέρωσης, είπε ότι είναι υποχρέωση της ευρύτερης πολιτείας. Στη δική μας την αντίληψη, θέλουμε να έχουμε συμμάχους και τα κόμματα σε αυτήν την προσπάθεια και οργανωμένα σύνολα που διαθέτουν κόσμο. Θα πρέπει να συμφωνήσουν τα κόμματα μαζί σας πρώτα όμως, κύριε Σαφά. Είναι στα κόμματα, πρόκειται μας. Απλώς να πω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός χτυπήθηκε και θυμάστε πως χτυπήθηκε και δεν τα έβαλε κάτω. Αναφέρομαι στην παρελθοντολογία του κ. Σιζόπουλου και λέω, μας είπαν ότι μιλάμε τουρκικά, μας είπαν, ας δει ο κ. Σιζόπουλου τις σφιγμομετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις. Να πω ότι δεν θα βάλει ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν σκύβει το κεφάλι. Θα συνεχίσουμε να βάζουμε την Κύπρο πάνω από το κόμμα μας. Γιατί έτσι μάθαμε εμείς, αν πρέπει να γίνει ενημέρωση για τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, το 88% απάντησε ότι ναι. Και βλέπουμε ότι και μέσα από τα προγράμματα που κάνουμε, όταν αναλύουμε τα θέματα της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, το ενδιαφέρον των τηλεθεατών είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Λοιπόν, να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα, οι ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων, του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα βρίσκονται εδώ στο στούτιο για μια συζήτηση όσον αφορά και την έναρξη των εντατικών συνομιλιών, αλλά και γενικότερα για το Κυπριακό. Τη Δευτέρα λοιπόν, Άντρος Κυπριανού, Νίκος Αναστασιάδης συζητούν για το Κυπριακό. Καλό σας βράδυ.